Μια ανάσα από την έναρξη της συγκομιδής του Ελαιοκάρπου και η απειλή για την ανάπτυξη δάκου λόγω των καιρικών συνθήκων παραμένει. Οι παραγωγοί αναγκάζονται, επειδή φαίνεται ότι και η τιμή είναι ενδιαφέρουσα φέτος και η παραγωγή είναι καλή, όλοι προσπαθούν να διασφαλίσουν την παραγωγή τους, αντιμετωπίζοντας τα κυριότερα προβλήματα φυτοπροστασίας που είναι ο δάκος της ελιάς. Ο δάκος είναι ένας πολύ δύσκολος εχθρός. Μπορεί γρήγορα να μας κάνει μεγάλες ζημιές και να προκαλέσει απώλειες έως 60 με 70%. Υπάρχουν πληροφορίες ότι σε πολλές περιοχές της χώρας έχουμε αυτή τη στιγμή αυξημένες δακοσυλλήψεις και δακοπροσβολές. Δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Προσέξτε, έχουμε ανομβρία εδώ, κυρίως στην Δυτική Μεσσηνία. Αλλά όμως η υψηλή σχετική υγρασία, απάνω από 75-80%, προσεγγίζει το 90% στην παραλιακή ζώνη, σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες, οι οποίες είναι 25 με 28 βαθμούς, δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του εντόμου. Επειδή μέχρι τώρα δεν έχουμε προσβολές, αλλά αρχίζουν και αυξάνουν οι δακοσυλλήψεις, οι παραγωγοί ενδιαφέρονται έγκαιρα και ενημερωμένοι από τους γεωπόνους του νομού μας να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα. Εκτός από τις εναλλακτικές μεθόδους, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση του δάκου, αλλά και για την αντιμετώπιση μιας μυκητολογικής ασθένειας που από το 18 αποτελεί 19 πρόβλημα για τη Μεσσηνία, που είναι το γλυοσπόριο. Την ίδια ώρα οι γεωπόνοι εφιστούν την προσοχή στους αγρότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση φυτοπροστατευτικών. Να χρησιμοποιούν σωστά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, κυρίως αυτά που είναι αποτελεσματικά με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επέμβαση πριν τη συγκομιδή, να κρατάμε τις μέρες που αναφέρονται στην ετικέτα, να παίρνουν όλα τα μέτρα προστασίας, σέβονται το περιβάλλον και τέλος να δώσουμε έναν ελαιόκαρπο μια πρώτη ύλη χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή αν θέλετε ακόμα και χωρίς άλλους επιμολυντές.